Καταρχάς, κύριε Αναστασιάδη, ένα σχόλιο για την διακοπή του πρωταθλήματος και τον τρόπο που αυτή οριστικοποιήθηκε σχεδόν 2 μέρες πριν την προκαθορισμένη έναρξη των αγώνων. Κοιτάξτε, αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ άσχημο για το ποδόσφαιρο. Για τις ομάδες, για τους προπονητές. Προγραμματίζεσαι να παίξεις, αναβάλλεται, πας πίσω. Όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου και όλος ο προγραμματισμός πάει περίπατο. Και πάλι από την αρχή, χωρίς να ξέρεις πάλι τι θα γίνει. Αλλά εμείς τώρα έχουμε το παιχνίδι με τη Μίνσκ. Ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα για ένα παιχνίδι. Πάρα πολύ κρίσιμο για την ομάδα, για την πορεία της ομάδας στην Ευρώπη. Και έχουμε βάλει όλο το... Έχουμε ρίξει όλο το βάρος για το παιχνίδι αυτό. Από την προηγούμενη αγωνιστική υποχρέωση με τον Παναθηναϊκό μέχρι το παιχνίδι με τη Μίνσκ μεσολαβούν σχεδόν 20 μέρες. Ποια είναι η κατάσταση της ομάδας αυτό το διάστημα και λόγω της διακοπής ενόψει του παιχνιδιού? Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και την καλύτερη κατάσταση, γιατί σας είπα, όλα αυτές οι αναβολές και όλα αυτά που γίνανε, τα περισσότερα είναι αρνητικά. Υπάρχουν και τα θετικά, ότι έχουμε κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάποια προβλήματα και θα κερδίσουν χρόνο όσον αφορά το να έρθουν γρήγορα. Αλλά γενικά υπάρχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει στη Λευκορωσία ουσιαστικά για να δώσει ένα νοκάουτ παιχνίδι. Πόσο αυτό αλλάζει τη δική σας προσέγγιση στο παιχνίδι, αλλά και την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, πόσο την επηρεάζει? Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Από μόνο του η βαθμολογία και το παιχνίδι αυτό τα λέει όλα. Ήδη συζητήσαμε με τα παιδιά και είπαμε ότι για μας είναι ένα παιχνίδι χωρίς γυρισμό και αυτό θα πάμε να κάνουμε εκεί. Δεν έχει να μπούμε σε λεπτομέρειες αυτό το παιχνίδι. Πας, παίζεις και τελειώνει.